Ας ρίξουμε μια ματιά και σε αυτά εδώ τα πολύ προχωρημένα στοιχεία που προσφέρει το Module Operator. Είναι πρακτικά τρεις συναρτήσεις, οι οποίες κάνουν γενικευμένη εξαγωγή χαρακτηριστικών και μεθόδων από κλάσεις. Εντάξει. Ας το δούμε λίγο κατευθείαν με το παράδειγμα, γιατί αλλιώ δύσκολα θα βγάλουμε άκρη. Αυτό το οποίο γίνεται εδώ είναι το εξή. Δες λίγο αυτές τις δύο γραμμές, ε. Έχουμε δύο διαφορετικές τελείως κλάσεις, καμία σχέση μία με την άλλη, έτσι δύο διαφορετικές τελείω κλάσεις οι οποίες τυχαίνει και έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό το χ. Έχουν μια μεταβλητή μέλο, η οποία λέγεται χ. Εντάξει. Και θέλουμε να φτιάξουμε μια συνάρτηση η οποία συνάρτηση θα έχει ένα όνομα της αρεσκίας μας και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι το εξή. Είναι ότι θα λέμε φέρε μου το χαρακτηριστικό χ αλλά δεν θα βάζουμε σαν όρισμα το χαρακτηριστικό χ. Είναι, είναι αυτή είναι η λειτουργία της συνάρτησης. Φέρε μου λοιπόν το χαρακτηριστικό χ από αυτήν εδώ την κλάση. Εντάξει, από αυτό το αντικείμενο κλάσης. Φέρουμε το χαρακτηριστικό χ από αυτό το αντικείμενο της τελείως διαφορετικής κλάσης. Και στην ουσία οποιαδήποτε κλάση και να υπάρχει που έχει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό το οποίο ονομάζεται προκειμένου χ, μέσω αυτής της μεθόδου μπορούμε να το παίρνουμε. Και έτσι έχουμε μια λειτουργικότητα η οποία είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη. Έτσι, πολύ ιδιαίτερη. Οπότε, αυτή είναι η συνάρτηση την οποία μας προσφέρει το module, η οποία λέγεται attribute getter, έτσι παίρνει σαν ορισμένα χαρακτηριστικό, σαν σύμφωνο σειρά και επιστρέφει ένα αντικείμενο το οποίο είναι callable, συναρτησοειδές δηλαδή, και αυτό με όρισμα τώρα ένα άλλο αντικείμενο χ επιστρέφει το χαρακτηριστικό του attribute του χ. Με παραπάνω ορίσματα επιστρέφει το attribute των επιμέρους ορισμάτων. Ας δούμε πώς πρέπει να το διαχειριστούμε. Όπως βλέπεις υπάρχουν εδώ δύο κλάσεις οι οποίες κλάσεις έχουν απλώς έχουν, κάποια, έχουν, το κοινό χαρακτηριστικό το χ, αυτό βλέπουμε μόνο, μόνο αυτό μας ενδιαφέρει. Την get item που την έχουν κοινή επίση και κάνει μια παρόμοια λειτουργία δεν μας ενδιαφέρει για την ώρα, με ενδιαφέρει μόνο ότι έχουν κοινό χαρακτηριστικό το χ, έτσι. Και αμέσως μετά φτιάχνονται κανονικά εδώ όπως βλέπεις τα δύο αντικείμενα, ένα από κάθε κλάση και στη συνέχεια πηγαίνουμε και του λέμε attribute getter το χ. Κατάλαβες. Και ύστερα αυτό εδώ είναι ένα συναρτησοειδές το οποίο το καλούμε με το αντικείμενο από το οποίο θέλουμε να εξάγουμε αυτό εδώ το χαρακτηριστικό. Αυτά λοιπόν για την attribute getter. Και επίση έχουμε την item getter αυτή τη φορά, η οποία κάνει ακριβώ την ίδια δουλειά, δηλαδή επιστρέφει αντικείμενο που είναι callable. Αλλά η διαφορά του ποια είναι τώρα, είναι ότι πηγαίνει στη θέση position του αντικειμένου. Δηλαδή έχουμε μία κλάση η οποία την έχουμε προγραμματίσει ούτω ώστε να συμπεριφέρεται ω πίνακα και θέλουμε να πάμε και να το πούμε, άκου να δει, θα φτιάξω μία μέθοδο η οποία σταθερά θα έρχεται και θα μου φέρνει το πρώτο στοιχείο του πίνακα. Εντάξει και το βλέπουμε λίγο στην πράξη εδώ. Να ο προγραμματισμό τη κλάση για να έχει τη συμπεριφορά του πίνακα. Και βλέπει ε, έτσι ότι παίρνει τον με το item που είχαμε πει και στα μαθήματα του αντικειμένου του προγραμματισμού. Αν το item είναι μηδέν, με επιστρέφει το πρώτο στοιχείο. Αλλιώ, με επιστρέφει το δεύτερο στοιχείο. Εντάξει, και στη συνέχεια πηγαίνουμε εδώ και εδώ είναι ο ομοίωση συμπεριφορά. Και εδώ του λέω, θα μου φτιάξει ένα item getter για το στοιχείο 1. Και αμέσω μετά πηγαίνω και το καλό το item αυτή τη συνάρτηση που φτιάχτηκε με όρισμα το α το αντικείμενο και με όρισμα το β το αντικείμενο και αυτό το οποίο θα μου επιστρέψει αντίστοιχα είναι το αντικείμενο ψ γιατί μου επιστρέφει το ψ αντικείμενο και έτσι μου επιστρέφει το 2 και το 21 αντίστοιχα. Εντάξει. Τώρα αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα λειτουργικότητα που θα τη δούμε λίγο σε αυτό εδώ το παράδειγμα η οποία λειτουργικότητα είναι ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε πολύ εύκολα ταξινόμηση σε τάπλες με βάση κάποιο χαρακτηριστικό. Κατάλαβε, Δηλαδή, Πηγαίνουμε εδώ, έχουμε το τάπλ. Το τάπλ έχει συμπεριφορά πίνακο όσον αφορά το get του. Και ύστερα του λέμε ότι άκου να δει, θα πα και να μου κάνει ένα sort αυτό το πίνακα από τάπλς και θα μου κάνει σαν κλειδί θα χρησιμοποιήσει το στοιχείο το οποίο βρίσκεται στη θέση i. Δηλαδή στην πρώτη φορά θα μου κάνει ταξινόμηση με βάση το στοιχείο το οποίο βρίσκεται στη θέση 0, ταξινόμηση με βάση το πρώτο στοιχείο του τάπλ. Μετά ταξινόμηση με βάση το, πρώτο, το στοιχείο που βρίσκεται στη θέση 1 του τάπλ. Μετά ταξινόμηση με βάση το στοιχείο 2 του τάπλ. Και αν το τρέξουμε λοιπόν, θα δούμε τρει διαφορετικέ ταξινομήσει. Όπω στην πρώτη έχουμε, δε εδώ το πρώτο στοιχείο, 1-5-9, ταξινομημένο άφηξε, σειρά. Εδώ έχουμε αμέσω μετά στην από κάτω γραμμή με βάση το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή 11-14-19. Και ακριβώ από κάτω έχουμε ταξινομήσει με βάση το τρίτο στοιχείο, δηλαδή έχουμε 24-27 και έπειτα 29. Εντάξει. Ωραία πραγματάκι και αυτό. Μπράβο του που το έχουν φτιάξει. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τώρα τη method caller. Δηλαδή, εδώ είδαμε κάποιες μεθόδους, οι οποίες, τι κάνουν, κάποιες μάλλον, οι οποίες πηγαίνουν και βρίσκουν το κοινό χαρακτηριστικό αντικειμένων διαφορετικών κλάσεων. Τώρα λοιπόν θα φτιάξουμε έναν τρόπο, ούτως ώστε να καλούμε την κοινή μέθοδο την οποία έχουν διαφορετικές κλάσεις. Και συνεπώς έχουμε εδώ τη method caller, η οποία παίρνει σαν ένα method, το κοινή, την κοινή αυτή μέθοδο την οποία έχουν οι κλάσει και αμέσω μετά του βάζουμε όμω και τα ορίσματα τα οποία δέχεται αυτή η μέθοδος. Και επιστρέφει αντικείμενο το οποίο πάλι είναι callable. Και μπορούμε να πάμε και να το θέσουμε σαν όρισμα το αντικείμενο πάνω στο οποίο θα κληθεί η συγκεκριμένη μέθοδο στην οποία έχουμε κατασκευάσει. Να ας ρίξουμε μια ματιά και σε αυτό εδώ το προγραμματάκι λοιπόν. Εδώ η κλάση Α έχει μια συναρτησούλα η οποία λέγεται F, παίρνει σαν όρισμα το R και κάνει μια πράξη ανάμεσα στο αντικείμενο Χ και στο όρισμα το οποίο δέχεται και η κλάση Β εντελώ αντίστοιχα έχει ε, μία μέθοδο F η οποία κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, η κλάσει είναι εντελώ αυτόνομε μεταξύ του. Φτιάχνονται εδώ τα δύο αντικείμενα. Του λέω θα μου φτιάξει ένα method caller όπου θα καλεί τη συνάρτηση F των αντικειμένων τη οποία θα σου διοχετεύσω με όρισμα το 100. Και αμέσω μετά πηγαίνουμε και την, καλούμε, και την καλούμε πρώτα με όρισμα το α και αμέσω μετά με όρισμα το αντικείμενο β. Άρα λοιπόν αυτό καλή μεθόδους ανεξάρτητα από ε, τον τύπο του αντικειμένου στον οποίο ανήκουν. Θα πρέπει απλώς η κλάση να έχει αυτή τη μέθοδο. Εντάξει, είναι λίγο γιούχου και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με τα άλλα, κλείσαμε αυτή την τριάδα μαθημάτων 6.1, 6.2, 6.3 που έχει γενικότερα να κάνει με συναρτησιακό προγραμματισμό.